το καμπούρικο αλογάκι. Την εποχή που στη Ρωσία βασίλευε ο τσάρος, ζούσε στην εξοχή ένας αγρότης με τους τρεις γιους του, τον Ντανίλο, τον Γαβρίλο και τον Ιβάν. Ο Ιβάν ήταν ένα καλόκαρδο και ευγενικό αγόρι, αλλά οι αδελφοί του, που ήταν ψυχροί και σκληροί σαν τον πάγο, τον φώναζαν τρελό. Ένα πρωινό ο αγρότης πήγε στα κτήματά του και διαπίστωσε πως κάποιος είχε κλέψει ένα μέρος από το σανό που είχε μαζέψει για να το πουλήσει. «Θα τον πιάσω εγώ τον κλέφτη», είπε ο Ντανίλο. Το ίδιο και ο Λασβράδι πήγε στο κτήμα και περίμενε. Έκανε κρύο όμως και ο Ντανίλο δεν άντεξε πολλή ώρα. «Γιατί να κάθομαι εδώ να ξεπαγιάζω», σκέφτηκε. Και αμέσως μπήκε στο στάβλο. Βρήκε μια ζεστή γωνιά και έπεσε να κοιμηθεί. Το άλλο πρωί ο αγρότης ανακάλυψε πως έλειπε και άλλο σανό. «Εγώ πάντως, πατέρα, έκανα ό,τι μπορούσα για να διώξω τον κλέφτη», είπε ο Ντανίλο. Τη δεύτερη νύχτα πήγε ο Γαβρίλο να παραφυλάξει, αλλά ούτε κι αυτός κατάφερε να μείνει ξάγρυπνος. Έτσι άφησε τον κλέφτη ανενόχλητο να πάρει κι άλλο σανό. «Σήμερα είναι η σειρά μου να φυλάξω», είπε ο Ιβάν. «Εσύ», είπαν γελώντας τα αδέλφια του. «Είναι δυνατόν να πιάσεις εσύ τον κλέφτη όταν εμείς δεν τα καταφέραμε?» Ο Ιβάν έκανε πως δεν άκουσε και το ίδιο βράδυ πήγε στο κτήμα και περίμενε. Και επειδή είχε πολύ κρύο, έκανε συνεχώς βόλτες προσπαθώντας να ζεσταθεί. Κάποια στιγμή άκουσε ένα θόρυβο και τότε είδε τον κλέφτη. Ήταν μια πανέμορφη, κατάλευκη φοράδα που είχε χρυσή χέτη και ουρά. Ο Ιβάν την παρακολούθησε όσο έτρωγε το σανό και όταν βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, πήδηξε στη ράχη της. Αλλά ήταν τόσο άτσαλος ο πήδος του που βρέθηκε ανάποδα πάνω στο άλογο και αντί να κοιτάζει το κεφάλι του, κοιτούσε την ουρά του. Η φοράδα αμέσως σηκώθηκε στα δυο της πόδια και άρχισε να κλωτσάει δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να ρίξει τον Ιβάν. Αλλά εκείνος είχε πιαστεί με όλη του τη δύναμη από την ουρά της και δεν έπεφτε. Τέλος, όταν η φοράδα κατάλαβε πως ο Ιβάν δεν θα εγκατέλειπε εύκολα τη μάχη, άρχισε να τρέχει σαν τον άνεμο μέσα στη νύχτα. Αλλά και πάλι ο Ιβάν δεν κουνιόταν από τη θέση του. Ύστερα από πολλή ώρα, η φοράδα γύρισε στο αγρόκτημα, λαχανιασμένη. «Α, νίκησες», είπε στον Ιβάν. «Κράτησέ με λοιπόν στο στάβλο σου για 3 μέρες, αλλά δεν θέλω να με δει κανένας. Κάθε πρωί θέλω να με αφήνεις ελεύθερη, να βόσκω στην πρωινή πάχνη. Και την 3η μέρα άφησέ με ελεύθερη και εγώ θα σε ανταμείψω. Μην ανησυχείς». Ο Ιβάν έκανε ό,τι του είπε η λευκή φοράδα και έπειτα γύρισε στο σπίτι του. Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε αν είδε τον κλέφτη, ο Ιβάν γέλασε. «Όχι μόνο τον είδα, αλλά τον ακολούθησα, πατέρα, και κατάφερα και να τον σταματήσω. Είμαι όμως πολύ κουρασμένος τώρα και πρέπει να κοιμηθώ». Ο πατέρας του δεν τον πίστεψε, όπως δεν τον πίστεψαν και τα αδέλφια του. Ο Ιβάν όμως δεν έδωσε σημασία και πήγε αμέσως να κοιμηθεί. 3 μέρες πέρασαν και κάθε πρωί ο Ιβάν άφηνε ελεύθερη τη φοράδα να βόσκει στην πρωινή πάχνη. Το πρωί της 4η μέρας την άφησε να φύγει, όπως της είχε υποσχεθεί. Η φοράδα χλιμύντρισε και έφυγε τρέχοντας σαν τον άνεμο. Ο Ιβάν τη χαιρέτησε και γύρισε στο στάβλο,
όπου βρήκε την ανταμοιβή που του είχε υποσχεθεί η φοράδα. Ήταν δυο υπέροχα πουλάρια, το ένα καστανό και το άλλο γκρίζο. Η χέτη τους και η ουρά τους έλαμπαν σαν το χρυσάφι. Ο Ιβάν κοιτούσε τα πουλάρια θαμπωμένος, όταν πρόβαλε πίσω τους ένα τρίτο πουλάρι, πολύ αδύνατο και μικροσκοπικό. Η ράχη του ήταν καμπουριασμένη, τα αυτιά του μεγάλα και πεταχτά, αλλά τα μάτια του έδειχναν πως ήταν πολύ έξυπνο. Ο Ιβάν περιποιήθηκε τα δύο όμορφα άλογα, αλλά από την αρχή έδειξε να προτιμάει το καμπούρικο αλογάκι, γιατί ήταν πολύ παιχνιδιάρικο και όταν έπαιζαν κουνούσε τα μεγάλα του αυτιά από τη χαρά του. Ωστόσο ο Ιβάν δεν μπορούσε να κρύβει για πολύ καιρό τα άλογα από τα αδέλφια του. Έτσι, κάποια μέρα ο Ντανίλο και ο Γαβρίλο τα είδαν και άρχισαν να σκέφτονται διάφορα. «Γιατί να έχει ο τρελός ο αδερφός μας τόσο όμορφα άλογα? Τέτοια άλογα θα μπορούσαμε να τα πουλήσουμε στον ίδιο τον τζάρο», είπαν. Και φυσικά μιλούσαν για τον γκρίζο και το καστανό άλογο, όχι για το καμπουράκι. Την ίδια νύχτα ο Ντανίλο και ο Γαβρίλο έκλεψαν τα δύο άλογα με τις χρυσές ουρές και ξεκίνησαν για το μεγάλο παζάρι που γινόταν στην πόλη όπου ζούσε και ο τσάρος. Όταν ξημέρωσε, ο Ιβάν πήγε στο στάβλο, όπου το καμπούρικο αλογάκι τον υποδέχτηκε κουνώντας με χαρά τα μεγάλα του αυτιά. «Πού είναι τα αδέλφια σου?» ρώτησε ανήσυχος ο Ιβάν. «Τα έκλεψαν ο Ντανίλο και ο Γαβρίλο, αλλά μην ανησυχείς, θα τους πιάσουμε», είπε το αλογάκι και πλησίασε τον Ιβάν. «Ανέβα πάνω μου και μη φοβάσαι πως θα με κουράσεις. Κάθισε αναπαυτικά και πιάσε από τα αυτιά μου». Ο Ιβάν έκανε ό,τι του είπε το αλογάκι και αυτό άρχισε να καλπάζει σαν την αστραπή. Δεν πρόλαβε ο Ιβάν να πάρει ανάσα και είχαν φτάσει κιόλας τα αδέλφια του που προχωρούσαν στο δρόμο πάνω στα δυο όμορφα άλογα που είχαν κλέψει. «Πού τα πάτε τα άλογά μου?» τους φώναξε ο Ιβάν. Ο Ντανίλο και ο Γαβρίλο τα χάσαν, βλέποντας τον αδελφό τους να τους προφταίνει πάνω στο αστείο άλογό του, αλλά δεν το έδειξαν. «Δεν θέλαμε να στα κλέψουμε, Ιβάν. Είσαι όμως πολύ εγωιστής. Ο καημένος ο πατέρας μας αγωνίζεται να τα φέρει βόλτα για να έχουμε να φάμε. Και εσύ έχεις δύο τόσα όμορφα άλογα που θα μπορούσαν να μας κάνουν πλούσιους και δεν λες κουβέντα». «Σωστά μιλάτε», είπε ο Ιβάν. «Αφού όμως τα άλογα είναι δικά μου, θα έρθω μαζί σας για να τα πουλήσω εγώ». Ο Ντανίλο και ο Γαβρίλο δυσαρεστήθηκαν, γιατί δεν ήθελαν μαζί τους το μικρό τους αδελφό, αλλά μην μπορώντας να κάνουν διαφορετικά, συμφώνησαν μαζί του. Και έτσι πήγαν όλοι μαζί στο παζάρι. Όταν ο τσάρος, ένας σκληρός και ανόητος άνθρωπος, είδε τα άλογα, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που έδωσε στον Ιβάν δύο σακιά χρυσάφι για να τα κάνει δικά του. Ο Ιβάν έδωσε το χρυσάφι στα αδέλφια του, λέγοντας: «Πάρτε αυτό το χρυσάφι και πηγαίνετε το στον πατέρα μας». Ο Ντανίλο και ο Γαβρίλο πήραν το χρυσάφι και έφυγαν βιαστικά. Στο μεταξύ, οι υποκόμοι του βασιλιά προσπαθούσαν να πάρουν τα δύο άλογα,
αλλά αυτά αρνούνταν να πάνε μαζί τους και κλωτσούσαν δεξιά και αριστερά. «Σταματήστε!» τους φώναξε ο Ιβάν. «Τι τρόποι είναι αυτοί!» Ύστερα τα έπιασε από το χαλινάρια τους και τα άλογα ησύχασαν αμέσως. Βλέποντας το αυτό, ο τσάρος είπε στον Ιβάν: «Από σήμερα σε ορίζω αρχισταυλίτη στους στάβλους μου». Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν άρεσε καθόλου στους άλλους σταυλίτες. Παρακολούθησαν λοιπόν τον Ιβάν και τον είδαν να μιλάει για την καλή του τύχη με το καμπούρικο αλογάκι του. Τότε οι σταυλίτες πήγαν κατευθείαν στο τζάρο και του φούσκωσαν τα μυαλά με ψέματα. «Ο αρχισταυλίτης είναι μάγος και υποστηρίζει πως μπορεί να πιάσει το χρυσό γουρούνι με τα σημαίνια δόντια. Αλλά όταν του είπαμε να το πιάσει για να στο χαρίσει, αρνήθηκε να το κάνει». «Να μου τον φέρετε αμέσως εδώ!» φώναξε θυμωμένος ο τσάρος. Σε λίγο ο Ιβάν στεκόταν τρομαγμένος μπροστά στο τζάρο. «Θέλω σε 7 ημέρες να μου φέρεις το χρυσό γουρούνι με τα σημαίνια δόντια, αλλιώς θα πεθάνεις!» τον διέταξε ο τσάρος. Ο Ιβάν γύρισε στο στάβλο στεναχωρημένος. «Τι σου συμβαίνει?» τον ρώτησε το καμπούρικο αλογάκι. «Με διέταξε ο τσάρος να του φέρω το χρυσό γουρούνι με τα σημαίνια δόντια σε 7 ημέρες. Αλλιώς, λέει, θα με σκοτώσει». «Σιγά το δύσκολο», είπε το αλογάκι. «Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω εγώ. Πρώτα όμως πήγαινε στο τζάρο και πες του ότι χρειάζεσαι ένα καλάθι καλαμπόκι, ένα καλάθι σιτάρι και ένα γερό με ταξωτό σκοινί». Έτσι έκανε ο Ιβάν και όταν έφερε το καλαμπόκι, το σιτάρι και το σκοινί στο αλογάκι, εκείνο τα φύσηξε και έγιναν μικρά, τόσο μικρά που χωρούσαν στη σέλα. Έπειτα ο Ιβάν καβάλισε το αλογάκι και άρχισαν να τρέχουν σαν την αστραπή, μέχρι που έφτασαν στην κοιλάδα όπου ζούσε το χρυσό γουρούνι με τα ασημένια δόντια. «Το χρυσό γουρούνι έχει 12 γουρουνάκια. Άκου πώς θα τα πιάσουμε», είπε το αλογάκι στον Ιβάν. Ακολουθώντας τις συμβουλές του αλόγου, ο Ιβάν άφησε το καλαμπόκι στη μια άκρη της κοιλάδας και το σιτάρι στην άλλη. Το χρυσό γουρούνι πλησίασε να φάει από το καλαμπόκι, ενώ τα γουρουνάκια έτρεξαν να φάνε από το σιτάρι. Τότε ο Ιβάν τα έπιασε ένα-ένα και έπειτα τα έδεσε στη σέλα του αλόγου με το μεταξωτό σκοινί. Όταν τελείωσε, ανέβηκε στο καμπούρικο αλογάκι και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Μόλις το χρυσό γουρούνι με τα ασημένια δόντια είδε τα γουρουνάκια του να φεύγουν μακριά του, τα ακολούθησε μέχρι που έφτασαν στο ανάκτορο του τσάρου. «Γύρισα, βασιλιά μου», είπε ο Ιβάν στο τσάρο, «και σου έφερα το χρυσό γουρούνι με τα ασημένια δόντια, καθώς και τα 12 γουρουνάκια του». Έπειτα πήγε στο στάβλο για να ξεκουραστεί. Οι βογιάροι τώρα, οι αριστοκράτες της αυλής δηλαδή, ζήλεψαν την επιτυχία του Ιβάν και άρχισαν κι αυτοί με τη σειρά τους να βάζουν λόγια στο τζάρο. «Αυτό δεν είναι τίποτα για τον Ιβάν. Αν είναι πραγματικά πιστός σε σένα, έπρεπε να σου φέρει τη φοράδα με τις 7 χέτες». Μια και δυο ο τσάρος καλεί τον Ιβάν και τον προστάζει να του φέρει τη φοράδα
με τις 7 χέτες. Κι αν δεν μου την έχεις φέρει σε 7 ημέρες, θα σε θανατώσω με το χειρότερο τρόπο. Τον απείλησε στο τέλος. Σιγά το δύσκολο, είπε το καμπούρικο αλογάκι στον Ιβάν. Αυτή τη φορά θα χρειαστούμε ένα πέτρινο στάβλο με μία είσοδο και καμία έξοδο. Επίσης, πρέπει να πάρουμε μαζί μας ένα τομάρι αλόγου και μία βαριοπούλα. Ο Ιβάν ζήτησε αμέσως αυτά που του παρήγγειλε το καμπούρικο αλογάκι. Και όταν χτίστηκε ο πέτρινος στάβλος, το αλογάκι φύσηξε το τομάρι και τη βαριοπούλα. Και αυτά έγιναν μικρά, τόσο μικρά που χωρούσαν στη σέλα. Αμέσως το αλογάκι άρχισε να τρέχει σαν την αστραπή και σε λίγο έφτασαν σε μια μεγάλη, καταπράσινη πεδιάδα. Εδώ ζει η φοράδα με τις 7 χέτες, μαζί με τα 7 περήφανα πουλάρια της. Τώρα θέλω να με κρύψεις κάτω από το αλογοτόμαρο, ενώ εσύ, Ιβάν, θα περιμένεις με τη βαριοπούλα στο χέρι, είπε το καμπούρικο αλογάκι. Όταν η φοράδα με τις 7 χέτες είδε ένα άλλο άλογο στην πεδιάδα της, όρμησε κατά πάνω του, βγάζοντας αφρούς από το στόμα της. Και όταν άρχισε να του σκίζει το τομάρι, πετάχτηκε ο Ιβάν από την κρυψώνα του και τη χτύπησε δυνατά ανάμεσα στα αυτιά με τη βαριοπούλα του. Αν ήταν άλλο άλογο, ένα τέτοιο χτύπημα θα το είχε σίγουρα σκοτώσει. Αλλά επειδή η φοράδα με τις 7 χέτες δεν ήταν κανονικό άλογο, απλώς ζαλίστηκε. Έτσι άφησε τον Ιβάν να την οδηγήσει στο ανάκτορο του τσάρου, ενώ πίσω της ακολουθούσαν τα 7 περήφανα πουλάρια της. Εκεί ο Ιβάν την έβαλε στον πέτρινο στάβλο που είχε διατάξει να του χτίσουν. Έκλεισε καλά την είσοδο και πήγε στο τζάρο να τον ειδοποιήσει πως είχε ολοκληρώσει την αποστολή που του είχε αναθέσει. Οι βογιάροι τώρα ανησύχησαν για τα καλά και άρχισαν να σκέφτονται πως θα μπορούσαν να ξεφορτωθούν αυτόν τον ενοχλητικό σταυλίτη. Έτσι πήγαν μια μέρα στο τζάρο και του είπαν: «Όπως φαίνεται, δεν ήταν τίποτα για τον Ιβάν να πιάσει το γουρούνι και τη φοράδα. Ας του δώσουμε λοιπόν μια αληθινά δύσκολη αποστολή, για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Προτείνουμε να του ζητήσετε να σας φέρει την όμορφη πριγκίπισσα της Χρυσής Βάρκας, αυτήν που τόσο καιρό θέλετε να παντρευτείτε». Μόλις άκουσε τα λόγια των βογιάρων ο τσάρος και θυμήθηκε την πριγκίπισσα της Χρυσής Βάρκας, κάλεσε τον Ιβάν και του είπε: «Θέλω να μου φέρεις σε 7 ημέρες την πριγκίπισσα της Χρυσής Βάρκας, αλλιώς θα σου πάρω το κεφάλι». Ο Ιβάν επέστρεψε θλιμμένος στο στάβλο. Όταν το καμπούρικο αλογάκι άκουσε τη νέα αποστολή που ανέθεσε στον Ιβάν ο τσάρος, του είπε: «Δεν είναι δύσκολο, μόνο που αυτή τη φορά πρέπει να ζητήσεις 2 χρυσοκέντητα μαντίλια, μια μεταξωτή σκηνή και όλα τα εδέσματα που σερβίρονται σε ένα βασιλικό γεύμα». Έτσι έκανε ο Ιβάν και το καμπούρικο αλογάκι φύσηξε και όλα έγιναν μικρά, τόσο μικρά που χωρούσαν στη σέλα του.
Έπειτα άρχισαν να καλπάζουν και να πετάνε, να καλπάζουν και να πετάνε, μέχρι που έφτασαν στη θάλασσα που βρίσκονταν στην άκρη του κόσμου. «Τώρα, Ιβάν, πρέπει να στήσεις τη σκηνή και μετά να πλώσεις τα μαντήλια και να σερβίρεις τα εδέσματα. Όταν τελειώσεις, κρύψου πίσω από τη σκηνή και περίμενε. Η πριγκίπισσα της Χρυσής Βάρκας θα έρθει εδώ και θα μπει στη σκηνή να δει τι βρίσκεται μέσα. Τότε εσύ θα την πιάσεις και θα με φωνάξεις». Ο Ιβάν έκανε ακριβώς όπως του είπε το αλογάκι. Πράγματι, σε λίγο εμφανίστηκε η πριγκίπισσα της Χρυσής Βάρκας. Πλησίασε στην αχτή όπου βρίσκονταν η τέντα. Βγήκε έξω από τη βεράντα και μπήκε στη σκηνή. Ο Ιβάν όμως, μόλις είδε την πριγκίπισσα, την αγάπησε. Την αγάπησε με όλη του την καρδιά. Η πριγκίπισσα δοκίμασε μερικά από τα εδέσματα και έπειτα επέστρεψε στη βάρκα της. Ο Ιβάν την κοιτούσε αποσβολωμένος, με καρδούλες στα μάτια, ανίκανος να κάνει οτιδήποτε, μέχρι που η πριγκίπισσα χάθηκε μακριά. Το αλογάκι πλησίασε ανήσυχο τον Ιβάν. «Τι συνέβη, Ιβάν, τι πήγε στραβά?» «Ήταν δικό μου λάθος. Μόλις την είδα, την αγάπησα πολύ και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα από αυτά που έπρεπε». «Δεν πειράζει, θα ξανάρθει, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να την πιάσεις, γιατί θυμίσου, αν δεν την πιάσεις, σε περιμένει ο δίμιος του τσάρου». Ξημέρωσε η επόμενη μέρα και η πριγκίπισσα ξανάρθε για να δει τη σκηνή που τόσο μυστηριωδώς είχε ξεφυτρώσει στα μέρη της. Αυτή τη φορά ο Ιβάν δεν δίστασε. Βγήκε από την κρυψώνα του και την άρπαξε στην αγκαλιά του. Μόλις όμως η πριγκίπισσα είδε πόσο όμορφος ήταν, ξέχασε να φωνάξει βοήθεια. «Δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου», της είπε ο Ιβάν, «γιατί ο τσάρος θέλει να σε κάνει γυναίκα του». «Πρέπει όμως», του απάντησε η πριγκίπισσα, «αλλιώς θα σε σκοτώσει. Εγώ σας προτείνω να πάμε στο τσάρο και όλα θα διορθωθούν», είπε το αλογάκι. Έτσι γύρισαν όλοι μαζί στο ανάκτορο του τσάρου και αυτός χάρηκε πολύ που είδε μπροστά του την πανέμορφη πριγκίπισσα της Χρυσής Βάρκας. «Θα είσαι η πιο όμορφη νύφη», της είπε. «Ναι», του απάντησε εκείνη, «αλλά δεν θα παντρευτώ εσένα. Εσύ είσαι γέρος, άσχημος και αγενής. Μόνο αν γίνεις νέος, όμορφος και ευγενικός θα σε παντρευτώ». «Μα γίνονται αυτά τα πράγματα?» ρώτησε έκπληκτος ο τσάρος. «Φυσικά και γίνονται», του απάντησε η πριγκίπισσα. «Θα διατάξεις να βάλουν 3 καζάνια στην αυλή σου. Το πρώτο θα πρέπει να το γεμίσουν με ζεματιστό γάλα φοράδας. Το δεύτερο με βραστό νερό και το τρίτο με παγωμένο νερό. Αν καταφέρεις να μείνεις 1 λεπτό στο πρώτο καζάνι, 2 λεπτά στο δεύτερο και 3 στο τρίτο, θα γίνεις νέος και όμορφος και καλός και γλυκός, όπως δεν ήσουν ποτέ. Εγώ πάντως θα παντρευτώ αυτόν που θα καταφέρει να περάσει αυτή τη δοκιμασία».
Ο τσάρος φοβήθηκε πολύ όταν άκουσε τα λόγια της πριγκίπισσας. Ήταν δυνατόν να επιβιώσει κάποιος από μια τέτοια δοκιμασία? Τότε όμως του ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. «Φέρτε μου τον Ιβάν», διέταξε. Όταν ο Ιβάν παρουσιάστηκε μπροστά του, ο τσάρος είπε: «Η επόμενη αποστολή σου είναι να μπεις σε τρία καζάνια. Το ένα θα έχει ζεματιστό γάλα φοράδας, το δεύτερο βραστό νερό και το τρίτο παγωμένο νερό». Ο τσάρος είχε σκεφτεί πως αν τα κατάφερε ο Ιβάν, γιατί να μην μπορούσε και ο ίδιος να τα καταφέρει. Και αν στο τέλος ο Ιβάν δεν τα κατάφερνε, θα του ξεφορτωνόταν μια ώρα αρχίτερα, γιατί είχε αρχίσει να τον ενοχλεί πολύ, αλλά και να τον φοβάται με όλες αυτές τις μαγικές δυνάμεις που κατήχε. Ο Ιβάν γύρισε στο στάβλο κατατρομαγμένος και όταν το καμπούρικο αλογάκι ζήτησε να μάθει τι είχε, αυτός του είπε στεναχωρημένος: «Αχ, ο τσάρος έχει σκοπό να με κάνει βραστό». «Μην ανησυχείς, φίλε μου», είπε το αλογάκι. «Επιτέλους θα κάνω κάτι αληθινά δύσκολο για σένα. Όταν έρθει η ώρα να μπει στα τρία καζάνια, ζήτησε μια τελευταία χάρη. Να με πάνε εκεί για να με αποχαιρετήσεις, τάχα μου, τάχα μου. Εγώ τότε θα κάνω τρεις φορές το γύρο των καζανιών και έπειτα θα χώσω τη μουσούδα μου και στα τρία και θα σε καταβρέξω με το κάθε υγρό. Μόλις τελειώσω, μη διστάσεις ούτε στιγμή να μπεις στα καζάνια. Αν με εμπιστευτείς, όλα καλά θα πάνε». Ο Ιβάν δεν πρόλαβε να σκεφτεί ούτε λεπτό τα λόγια του αλόγου, γιατί εκείνη την ώρα μπήκαν στο στάβλο οι φρουροί και τον πήγαν στην αυλή, όπου βρίσκονταν ο τσάρος με τους συμβούλους του και τους αυλικούς του, μπροστά στα τρία καζάνια, τα δύο από τα οποία έβγαζαν καυτούς ατμούς. «Μπες μέσα», διέταξε ο τσάρος. «Τσάρε μου, θέλω να σας ζητήσω μία χάρη. Θέλω να μου φέρετε εδώ το καμπούρικο αλογάκι που το έχω ως αδελφό μου για να το αποχαιρετήσω», είπε ο Ιβάν. Και οι φρουροί έφεραν το αλογάκι και εκείνο άρχισε να τρέχει από εδώ και από εκεί σαν πουλαράκι και να κουνάει χαρούμενο τα μεγάλα του αυτιά. Έκανε τρεις φορές το γύρο των καζανιών και έπειτα έβαλε τη μουσούδα του στο κάθε ένα και κατάβρεξε τον Ιβάν. Μόλις τελείωσε το αλογάκι, ο Ιβάν μπήκε στο πρώτο καζάνι που ήταν γεμάτο ζεματιστό γάλα φοράδας και δεν ένιωσε τίποτα. Μπήκε μετά στο δεύτερο καζάνι που ήταν γεμάτο βραστό νερό και δεν ένιωσε τίποτα. Τέλος μπήκε και στο τρίτο καζάνι, αυτό που ήταν γεμάτο παγωμένο νερό, και πάλι δεν ένιωσε τίποτα. Όταν βγήκε και από αυτό, είχε πια την όψη ενός αληθινού πρίγκιπα, τόσο όμορφου και αρχοντικού, που ακόμα και οι βογιάροι έπεσαν να τον προσκυνήσουν. «Αφού το έκανε αυτός, θα το κάνω κι εγώ», ούρλιαξε από τη ζήλια του ο τσάρος. Και μια και δυο μπαίνει στο καζάνι με το ζεματιστό γάλα φοράδας. Ο τσάρος όμως δεν είχε το καμπούρικο αλογάκι για να τον προστατεύσει και έτσι έβρασε στη στιγμή. Τότε μίλησε η πριγκίπισσα της Χρυσής Βάρκας. «Ο τσάρος σας ήθελε να με παντρευτεί, αλλά εγώ του είπα πως θα παντρευόμουν αυτόν
που θα κατάφερνε να περάσει τη δοκιμασία με τα 3 καζάνια. Θα παντρευτώ λοιπόν τον Ιβάν. Όσοι βρίσκονταν εκεί άρχισαν να ζητοκραυγάζουν από τη χαρά τους και να λένε «Ζήτω ο νέος τσάρος και τσαρίνα!» Ο Ιβάν και η πριγκίπισσα της χρυσής βάρκας παντρεύτηκαν την ίδια κιόλας μέρα. Όσο για το καμπούρικο αλογάκι, το κράτησαν μαζί τους σαν σύμβουλο και φίλο. Κι έτσι βασίλεψαν στη Ρωσία για πολλά 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 χρόνια, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Το βασιλικό άλογο που το έλεγαν τρόμο. Μια φορά και ένα καιρό, ένας έμπορος αλόγων ξεκίνησε από την Γκαντχάρα για τη βασιλική πόλη της Άγκα, προκειμένου να πουλήσει τα άλογά του. Είχε ακούσει πως ο βασιλιάς έψαχνε εδώ και πολύ καιρό να βρει ένα βασιλικό άλογο για το γιο του, το πριγκιπόπουλο. Θα μου πείτε τώρα, είχε βασιλικό άλογο έμπορας για να πουλήσει? Ούτε αυτός ήξερε, αφού οι φοράδες του μόλις είχαν γεννήσει και κανείς δεν μπορούσε να ξέρει τι θα γίνονταν τα πουλάρια όταν θα μεγάλωναν. Ένα άλογο, για να είναι βασιλικό, θα έπρεπε να έχει απαλό τρίχωμα, πλούσια κυματιστή χέτη και σοφία που δεν τη συναντάς σε κανέναν άλλον. Όποιος είχε στην κατοχή του ένα τέτοιο άλογο, θα ήταν για πάντα ευτυχισμένος. Και όποιος πουλούσε στο βασιλιά ένα τέτοιο άλογο, θα γινόταν πλούσιος, σκεφτόταν ο έμπορος. Ο έμπορος πάντως ήθελε οπωσδήποτε να πουλήσει ένα από τα πουλάρια του, το οποίο ήταν τόσο ατίθασο και άγριο που το είχε ονομάσει τρόμο. «Θα πουλήσω τον τρόμο στον πρώτο που θα μου τον ζητήσει», σκεφτόταν. Ένας αγκιοπλάστης είδε τον τρόμο και είπε «Τι όμορφο πουλαράκι!» Ο τρόμος πλησίασε τον αγκιοπλάστη και άρχισε να χαϊδεύεται επάνω του. «Τι καλό πουλαράκι!» είπε ο αγκιοπλάστης. «Πώς το λένε?» «Τρόμο», απάντησε ο έμπορος. «Αλλά τον λέω έτσι για αστείο», βιάστηκε να συμπληρώσει. Και επειδή ο έμπορος χρωστούσε λεφτά στον αγκιοπλάστη, του πρότεινε να πάρει τον τρόμο και σαν αντάλλαγμα να διαγράψει τα χρέη του. Ο αγκιοπλάστης πήρε αμέσως τον τρόμο στο σπίτι του και τον φρόντιζε όσο πιο καλά μπορούσε. Τα χρόνια πέρασαν και ο τρόμος έγινε ένα πανέμορφο καφετή άλογο σαν αυτά που καβαλίκευαν οι πολεμιστές για να πάνε στη μάχη. Στο μεταξύ, ο βασιλιάς πέθανε και ο γιος του, το πριγκιπόπουλο, έγινε βασιλιάς σε ηλικία μόλις 12 ετών. Οι φύλαρχοι όμως, που είχαν δηλώσει υποταγή στον γέρο βασιλιά, ξεσηκώθηκαν, γιατί δεν ήθελε να τους κυβερνά ένα 12χρονο παιδί. «Δεν πρόκειται να δηλώσουμε υποταγή σε ένα πιδαρέλι», είπε ο Ραζάχ Γκανέσα στους άλλους φύλαρχους. «Θα περιμένουμε μέχρι να πάει να κυνηγήσει μόνος του, θα το πιάσουμε και θα γίνω εγώ βασιλιάς». Τα λόγια αυτά του Ραζάχ Γκανέσα έφτασαν στα αυτιά του πρωθυπουργού του νεαρού βασιλιά, ο οποίος έτρεξε να του τα μεταφέρει. «Πρέπει να κρυφτείτε, βασιλιά μου, στα υπόγεια του παλατιού και να μην βγείτε έξω μέχρι να σας βρω ένα βασιλικό άλογο», του είπε. «Δηλαδή, θα ζω εσά φυλακισμένος μέχρι να βρείτε ένα άλογο που ίσως δεν υπάρχει?» αναρωτήθηκε ο βασιλιάς. «Σας υπόσχομαι πως θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ», είπε ο πρωθυπουργός και αμέσως κάλεσε στο παλάτι όλους τους εμπόρους αλόγων της χώρας. Ανάμεσά τους πήγε και ο έμπορος που είχε δώσει το άλογο στον αγκιοπλάστη. «Είχα κάποτε ένα άλογο σαν αυτό που περιγράφεται», είπε ο έμπορος. «Αλλά ήταν τόσο ατίθασο που το έδωσα σε έναν αγκιοπλάστη».
Ο Πρωθυπουργός και η σύμβουλή του πήγαν αμέσως στον Αγκιοπλάστη. «Τι έκανες το άλογο που σου πούλησε αυτός ο έμπορος?» τον ρώτησα. «Εδώ το έχω», ψέλησε ο Αγκιοπλάστης. «Είναι πολύ καλά και με βοηθάει να μεταφέρω τον πυλό από το ποτάμι». «Αν μας το δώσεις, θα σε πληρώσουμε με ένα σακί χρυσάφι». «Όχι, το θέλω το άλογό μου, το αγαπάω». «Δυο σακιά χρυσάφι». «Όχι». «Μην είσαι χαζός», ψιθύρισε κάποιος το αυτί του Αγκιοπλάστη. «Είναι η ευκαιρία της ζωής σου». Ο Αγκιοπλάστης πίστεψε πως ήταν η γυναίκα του που του μιλούσε και της απάντησε. «Μα πώς γίνεται να πουλήσω το άλογο αυτό που το αγαπάω σαν παιδί μου?» «Τώρα θα με κάνεις να θυμώσω», ψιθύρισε πάλι η φωνή. «Αν η μοίρα του γιού σου ήταν να γίνει βασιλιάς, εσύ θα τον υποχρέωνες να γίνει αγκιοπλάστης? Πες του πως θα δώσεις το άλογο μόνο αν σου πληρώσουν την τιμή ενός βασιλικού αλόγου. Και να είσαι σίγουρος πως θα πάρεις πολύ περισσότερο χρυσάφι από τα δυο σακιά που σου δίνω». Την ώρα εκείνη βγήκε από το σπίτι η γυναίκα του Αγκιοπλάστη. Μα αν η γυναίκα του βρισκόταν στο σπίτι, τότε ποιος το ψιθύρισε όλα αυτά τα λόγια? Ο Αγκιοπλάστης γύρισε και είδε τον δρόμο πίσω του. «Εσύ», ψιθύρισε, «κάνε ό,τι σου είπα», τον πρόσταξε ο τρόμος, με ύφος που δεν σήκωνε την παραμικρή αντίρρηση. Ο Αγκιοπλάστης υπάκουσε. «Θα σας δώσω το άλογο, αν μου πληρώσετε τιμή ενός βασιλικού αλόγου». Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και έδωσε στον Αγκιοπλάστη 12 σακιά χρυσάφι, που ήταν αρκετά για να τον κάνουν να ζήσει άνετα για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Ύστερα ο Πρωθυπουργός πήρε τον τρόμο στο παλάτι και έβαλε τους ανθρώπους του να χτίσουν έναν υπέροχο στάβλο, μέσα στον οποίο τοποθέτησε μαλακό άχυρο για να ξεκουράζεται το άλογο και τα ίστρες γεμάτες βρώμικες ανώγια να τρώει. Παρ' όλα αυτά, ο τρόμος δεν άγγιζε το φαγητό του. «Σίγουρα δεν θέλει να τον τιμούμε με τις τιμές που πρέπουν σε ένα βασιλικό άλογο», αποφάνθηκαν οι σοφοί και ζήτησαν μουσικούς για να του παίζουν όλη μέρα μουσική. Παρ' όλα αυτά, ο τρόμος εξακολουθούσε να μην αγγίζει το φαγητό του. «Πρέπει να του βάλουμε χρυσές τα ίστρες», αποφάνθηκαν και πάλι οι σοφοί. Ο τρόμος όμως εξακολουθούσε να μην αγγίζει το φαγητό του. Οι σοφοί συμβουλεύτηκαν τα βιβλία και τις περγαμηνές τους και τέλος αποφάνθηκαν: «Το βασιλικό άλογο θέλει να το ταΐζει η πρώτη κυρία της χώρας». «Μα ο βασιλιάς μας δεν έχει γυναίκα, ούτε αδερφή». «Τότε η ξαδέλφη του», επέμειναν οι σοφοί. «Η στενότερη συγγενής του είναι η ξαδέλφη του. Πρέπει να τη βρούμε». Μια και δυο, οι σοφοί άρχισαν να γυρνάνε στο παλάτι για να βρουν την ξαδέρφη του βασιλιά. Τέλος, τη βρήκαν πάνω σε ένα δέντρο να κόβει φρούτα. «Δεν κατεβαίνω», τους είπε εκεί. «Μου αρέσει πολύ εδώ. Εκτός βέβαια...» «Εκτός?» «Εκτός αν έχετε καραμέλες και γλυκάκια να μου δώσετε που πολύ τα έχω πεθυμίσει». Ναι, θα σου δώσουμε καραμέλες, θα σου δώσουμε γλυκάκια, θα σου δώσουμε και ό,τι άλλο θέλεις, αρκεί να ταΐσεις το βασιλικό άλογο». Έτσι η ξαδέλφη του βασιλιά κατέβηκε από το δέντρο και όλοι μαζί πήγαν στο στάβλο του τρόμου. Το άλογο όμως αρνήθηκε ακόμα και να τη μυρίσει. Τότε το κορίτσι είπε στο άλογο: «Επειδή είμαι η ξαδέρφη του βασιλιά, με λένε πρώτη κυρία. Όταν όμως παντρευτεί, τότε δεν θα είμαι πια η πρώτη κυρία, αλλά η καραμελένια». Ο τρόμος κούνησε το κεφάλι του και χλιμήτρησε.
είπαν πως σε λένε Τρόμ, συνέχισε το κορίτσι. Τώρα θα μου πεις, γιατί σου μιλάω? Μήπως περιμένω απάντηση από σένα? Όχι, διότι τα άλογα δεν μιλάνε. Ξέρεις γιατί κρυβόμουν πάνω στο δέντρο? Επειδή έμαθα πως ο Ραζάχ Γκανέσα έχει σχηματίσει στρατό και σχεδιάζει να επιτεθεί στο παλάτι για να πάρει την εξουσία. Το χειρότερο όμως είναι ότι θέλει να με παντρευτεί, να σκοτώσει τον πρωθυπουργό, να εχμαλωτήσει τον ξάδερφό μου τον βασιλιά και να τον παρατήσει σε ένα έρημο νησί για να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Το κορίτσι σταμάτησε, κοίταξε τον Τρόμο στα μάτια και συνέχισε. Και εσύ τώρα έχεις τόσο φαγητό μπροστά σου για να φας, αλλά προτιμάς να πεθάνεις από την πείνα? Δεν καταλαβαίνω γιατί. Θα φάω, της είπε ο Τρόμος. Αλλά να ξέρεις πως το κάνω για χάρη σου. Μα εσύ μιλάς! Τι ωραία! Φάει για να δυναμώσεις και έπειτα πήγαινε στο Ραζάχ Γκανέσα να του δαγκώσεις το αυτί για να καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Μην ανησυχείς, θα πάρει το μάθημά του αμέσως τώρα, της είπε ο Τρόμος. Μη φύγεις χωρίς εμένα. Θέλω να έρθω μαζί σου. Άνοιξέ μου την πόρτα και στεραπίδα στην πλάτη μου. Η Καραμελένια άνοιξε την πόρτα του στάβλου, πήδησε στην πλάτη του Τρόμου και αμέσως αυτός άρχισε να τρέχει σαν τον άνεμο προς το στρατόπεδο των επαναστατών. Μόλις έφτασε εκεί, σταμάτησε και χλιμύντρισε δυνατά. Όλα τα άλογα στο στρατόπεδο απάντησαν στο χλιμύτρισμα λέγοντας: «Αυτός είναι ο αρχηγός μας!» Ο Ραζάχ Γκανέσα ξύπνησε από τα χλιμυντρίσματα, βγήκε από τη σκηνή του και όταν είδε τον Τρόμο με την Καραμελένια στη ράχη του, φώναξε ενθουσιασμένος: «Κοιτάξτε! Ήρθε η μέλουσα γυναίκα μου για να με συναντήσει!» Τότε ο Τρόμος χλιμύντρισε πάλι και αυτή τη φορά όλα τα άλογα του στρατοπέδου ανέτρεψαν τους αναβάτες τους που είχαν πάει για να τα ησυχάσουν και έτρεξαν όλα μαζί προς το σημείο που βρισκόταν ο Τρόμος. Την ίδια στιγμή ο Τρόμος μπήκε στο στρατόπεδο, πλησίασε το Ραζάχ Γκανέσα και του δάγκωσε τα αυτή. Έπειτα οδήγησε όλα τα άλογα πίσω στην πόλη. Μόλις τον είδαν οι στρατιώτες του βασιλιά, κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Έτσι επιτέθηκαν στο Ραζάχ Γκανέσα και τον νίκησαν. Την επόμενη μέρα όλοι στην Άγκα είχαν στήσει χορούς και τραγούδια. «Ζήτω ο βασιλιάς μας! Ζήτω η Καραμελένια! Ζήτω το βασιλικό άλογο Τρόμο!»